Κύριε Παπαδημητρίου, καλώς ήρθατε. Ωραίτε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να σας έχουμε απόψε εδώ. Ξεκινώντας, θέλω να πω ότι αν κάποιος αναζητήσει και ψάξει και δει βρει το έργο σας, τι έχετε κάνει, μόνο ο δέος μπορεί να αισθανθεί. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη δουλειά, τεράστια δουλειά σε πολλούς τομείς, στη μουσική, στη συγγραφή. Αγχώνομαι λίγο, η αλήθεια είναι, γιατί δεν ξέρω τι θα πρωτοπούμε. Είναι πολλά τα πράγματα που έχω να σας ρωτήσω και ξέρω ότι έχετε να πείτε και πάρα πολλά και φοβάμαι ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Γι' αυτό θα σταματήσω να μιλάω και θα ξεκινήσω αναφέροντας ότι σε μια κουβέντα που κάναμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, μου είπατε το πρώτο σας live ήταν το 1963. Ναι. Θέλετε να μας πείτε λίγο την εποχή εκείνη για έναν άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με την τζαζ σε μια χώρα σαν την Ελλάδα? Ναι, ναι. Πώς ήταν η κατάσταση? Πραγματικά έχω απορία. Υπήρχε μια λέσχη των αποφύτων του Κολεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι ένα από τα δύο σημαντικά σχολεία εκείνης εποχής, το Πειραματικό και το Ανατόλια. Κατά κάποιο τρόπο κάπως υπήρχε μια διαφορά, ναι. Όχι ότι δεν ήταν καλά τα υπόλοιπα, αλλά είχαμε είτε την αμερικανική, ας πούμε, πλευρά, γιατί μάθαινες αγγλικά και έκανες μαθήματα αγγλικά, και επίσης είχε εκεί και πάρα πολλά άλλα στοιχεία, βιβλιοθήκες, γήπεδα κτλ. Οι απόφοιτοι είχαν κάνει μια λέσχη. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα, όπου υπήρχε ένα ωραίο Steinway πιάνο, μεγάλο κιόλας, που να ήξερα τότε ότι θα έμπαιζα σε Steinway. Αυτά τα δίνανε οι Αμερικανοί τότε, προσφορές, ήταν παλιά αλλά ήταν ωραία. Και υπήρχε χώρος για τουλάχιστον 300-400 άτομα. Εκεί ήταν δηλαδή μια αίθουσα που κάνανε δεξιώσεις, κάνανε χορούς εκείνης εποχής. Οπότε είχαμε κάνει ένα μικρό σχήμα. Πρώτα παίζαμε στα σπίτια βέβαια όπως όλοι. Αλλά έχουμε χαλάσει τα πατώματα με τα drums, το μπάσο, ή το όρθιο ή το ηλεκτρικό. Χαραγμένα όλα τα πατώματα. Κάτω, τα πόδια χτυπούσαν. Οι γείτονες διαμαρτύρονται. Οπότε εκεί προετοιμαζόμασταν από το 62 που είχε γίνει αυτή. Αυτή ήταν προς το Καραμπουρνάκι, δηλαδή είναι στη θάλασσα, πριν γίνει η λεγόμενη παραλιακή τώρα. Okay. Δηλαδή εκεί ήταν μπροστά, έκανες και μπάνιο. Τι φοβερό, φοβερό. Και 60 χρόνια πίσω τώρα, έτσι. Τρομερό. Σχεδόν, πριν 60 χρόνια που μπήκα νομικά και τότε απέκτησα το όρθιο πιάνο. Αμέσως μετά προσπάθησα να κάνω ένα group, δηλαδή την άλλη χρονιά. Okay. Άσχετος από κλασική παιδεία και από ηχητικά ήξερα όλα αυτά, τα άκουγα, αλλά δεν είχα κάνει μαθήματα, διότι θεωρούσα ότι είναι περιοριστικά. Άλλη εποχή είναι σήμερα. Τότε νόμιζα ότι το οδείο είναι πραγματικά πολύ στενόμυαλο. Δηλαδή έπρεπε να ακολουθήσει πολλούς κανόνες. Σήμερα έχουν αλλάξει αυτά. Εντάξει. Τότε και αυτό. Αντιλαμβάνομαι και ότι η πρόσβαση στην πληροφορία ήταν πολύ διαφορετική υπόθεση τότε. Έτσι. Δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα. Έτσι. Ναι, τότε έπρεπε να παραγγείλεις το βιβλίο. Να έρθει, ας πούμε, όταν αυτό έρθει. Το περίφημο του Hobsbawm το βιβλίο, ως Newton που το έγραψε, εγώ το είχα παραγγείλει στο βιβλιοπωλείο Μόλχο, το πιο παλιό βιβλιοπωλείο. Παρήγγειλε βιβλία για την τζαζ άνετα στην Penguin ή κάποια άλλη εταιρεία, ναι. Και στο έφερνε σε 20 μέρες, σε ένα μήνα. Δεν ήταν Amazon και τέτοια, ήταν τσακ-τσακ. Ναι, ναι. Αλλά ήταν ωραία. Κάναμε εκεί την πρώτη συναυλία, έχει πάρα πολύ κόσμο. Μετά κάναν κάποιους χορούς και μας είπαν, παιδιά, λέμε δεν παίζουμε ακριβώς χορευτικά, αλλά θα παίξουμε και κάποια swing και κάποια κομμάτια της εποχής. Τότε ήταν και το τσα-τσα, okay, twist. Ναι, ναι, οπότε ναι. Μάθαμε 2-3 τέτοια. Τη δεκαετία άρα του... είχαμε τον κόσμο και για αυτό το λόγο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Τη δεκαετία του 60, ναι. Η τζαζ στην Ελλάδα τι απήχηση είχε στο ευρύ κοινό? Εδώ τώρα, ας πούμε, έχει γίνει ένα είδος πλέον αντίστοιχο της κλασικής, ναι. Λίγο αποκομμένο από το εμπορικό κομμάτι, ναι, της, ναι, μουσικής. Ναι, ναι. Τότε ήταν έτσι το ίδιο? Κοίταξε, τότε πρέπει να σκεφτείς λίγο ότι μετά τον πόλεμο, ας πούμε, το swing είναι ο χορός της νίκης και επίσης η μουσική της νίκης. Δεν είναι τυχαίο αυτά που βγήκανε τότε, είτε ήταν ο Μουζάκης, είτε ήταν η μουσική της πρώτης γενιάς, ο Πλέσας, ναι. Αργότερα οι υπόλοιποι. Ακόμα και ο Γιαννίδης έχει γράψει πολύ ωραία κομμάτια λόγω του Βάιλ που έκανε ωραία ενορχίστρωση. Ξέραν να γράφουν δηλαδή αυτό που λέμε φοξτρότ, γράφαν χορευτική μουσική με στοιχεία τζαζ. Δεν ήταν δηλαδή άγνωστοι. Αν δούμε ταινίες ελληνικές,
Την είχαν remake στη jazz. Βέβαια, ακούω μια παλιά ταινία και από κάτω παίζει ο Τζέρι Μάλιγκαν. Βάζαν δίσκο. Σωστά. Δηλαδή, σωστά, ήταν και αυτός ο τρόπος. Εκτός το τι έκανε ο Θεοδοσιάδης, ο Πλέσας, και πάρα πολύ. Ο Καπνίσης, εξαιρετικός. Mm-hmm. Θεωρώ από τους σπουδαιότερους μουσικούς μας και συνθέτες. Θέλω να πω ότι υπήρχε. Αλλά αρχίζει η πτώση, όπως και στο εξωτερικό, mm-hmm. από το rock and roll πρώτα, το οποίο όμως ήταν σχετικά συγγενικό. Και το twist ακόμα ήταν συγγενικό. Οι Beatles και η επόμενη πιο δημοφιλής μουσική της δεκαετίας του 60 κάπως χώρισε λίγο το δρόμο, ενώ η jazz συνέχισε βέβαια εξαιρετικά και στη δεκαετία του 60 και ακολούθως. Η Ελλάδα πάντα είναι λίγο πιο πίσω, άργησε να γίνει η πτώση ας πούμε αυτή και ήρθε μετά δυστυχώς η Χούντα η οποία τα έκοψε πολλά από αυτά. Όντως δηλαδή αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς οι νεότεροι ότι υπάρχει ένα ιστορικό κενό της μουσικής αυτής στην περίοδο της Χούντας, ισχύει έτσι. Παρ' όλα αυτά εμείς επειδή ήταν η καλλιτεχνική εταιρεία Τέχνη, η πιο σοβαρή της Θεσσαλονίκης με ανθρώπους πρόεδρο το Λίνο Πολίτη, καθηγητές πανεπιστημίου, ο Φατούρος, ο Αναγνωστάκης, ο Θασίτης, πάρα πολύ. Όπου δίνετε διαλέξεις εσείς εκεί. Ναι, κάναν διαλέξεις, είχαν και αυτοί ένα Steinway. Στην ίδια αίθουσα κάναν διαλέξεις, σεμινάρια, αίθουσα ζωγραφικής, βιβλιοθήκη, όλα εκεί γινόταν. Τρομερό. Και κάναμε και εμείς τη Λέσχη Τζάζ το 72. Το 72. Ναι. Παρόλο ότι ήταν η Χούντα. Δεν υπήρχε κάποια αντίδραση πολιτικής φύσεως. Πώς. Υπήρχε. Όταν κάναμε πρόβα έπρεπε να έρθει ένας και να κάθεται στην πόρτα. Ναι, στην πρόβα. Τρομερό. Ο οποίος στο τέλος έλεγε, ρε παιδιά δεν θα τελειώσετε, τι θα γίνει. Σοβαρά. Τόσο πολύ γνωριστήκαμε. Και το έχω κάνει ανέκδοτο κάποτε, με ρώτησε τι θυμάσαι από τη Χούντα, λέω αυτό θυμάμαι, ότι καθόταν ένας φουκαράς στην πόρτα. Πω, πω. Τώρα μένω άναυδος η αλήθεια, είναι αυτό πράγματα είναι, που αυτό δεν έχω ξανακούσει. Δεν σημαίνει ότι είχαν την αντίληψη που είχε ας πούμε ο φασισμός, ο ναζισμός, ο κομμουνισμός, ότι η τζάζ είναι η αμερικανικό προϊόν και μας δεν κάνει προπαγάνδα. Αυτό. Δεν υπήρχε αυτή, αλλά ως άσχετη. Απλά μπας και συμβεί η άσχετη είναι επικίνδυνη, πρόσεχε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Σωστά. Σωστά. Η άσχετη είναι επικίνδυνη. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα. Θα περάσαμε όμως, κάτσε, άστο. Εντάξει, τελείωσε. We'll be right back.
Θέλω να πω το εξής, ότι πέρα από τη δισκογραφία που έχετε, πέρα από τις live εμφανίσεις που ακόμα και τώρα είστε ιδιαίτερα live, δηλαδή σας βλέπω σε φεστιβάλ. Ναι, εντάξει, κρατούμε. Έχετε ένα μεγάλο συγγραφικό έργο. Με μελέτες, εργασίες. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτά. Κοίταξε, πήγαιναν μαζί αυτά τα πράγματα. Γιατί από μικρός μου άρεσε η λογοτεχνία, διάβαζα, ήξερα αγγλικά, γαλλικά, έκανα και γερμανικά. Έπαιρνα ξένα βιβλία, γιατί δεν ήταν όλα μεταφρασμένα τότε. Οι μεταφράσεις αμέσως τις άρπαζε ο κόσμος, διότι πώς να βρεις τον Ντοστογεύσκη, πώς να βρεις. Εντάξει, και εγώ μπορούσαμε να διαβάσουμε. Αλλά το Σάρτρ ή τον Καμί ήταν πιο δύσκολο. Μπορούσε να το πάρει αγγλικά κτλ. Δηλαδή, ένα είναι αυτός ο τρόπος, το άνοιγμα δηλαδή, στην λογοτεχνία και στην ποιήση, η οποία η Ελλάδα ήταν ήδη πολύ μπροστά και στη λογοτεχνία και στην ποιήση. Ωραία, η ερώτηση. Μαζί όμως είναι και η μουσική. Για μένα είναι μαζί. Ωραία, μία ερώτηση που έχω εγώ ως προσωπική απορία. Πώς είναι μία μέρα από τη ζωή ενός ανθρώπου σαν και εσάς που είστε τόσα χρόνια και πώς αντλείτε κουράγιο και κίνητρο καθημερινά? Τι κάνετε, δηλαδή, πείτε μου αν έχετε την καλοσύνη. Ξυπνάτε το πρωί, τι κάνετε? Δεν ακούω αμέσως μουσική τώρα, τα τελευταία χρόνια. Δεν ακούω αμέσως, εκτός αν έχω κάποιον που μου έστειλε και μου στέλνουν από έξω πολλοί φίλοι που γνωρίζω και τα πιο πολλά είναι και πολύ προχωρημένα και πρέπει να τα ακούσω προσεκτικά. Ναι. Αφιερώνετε πάντως χρόνο στο να ακούτε. Κυρίως όποιος μου δίνει, Έλληνας ή ξένος, πάντα ακούω, όπως διαβάζω και τα βιβλία που μου στέλνουν για να τους απαντήσω. Δεν έχω νομίζω τι αφήσει μάτια, κανέναν δυσαρεστημένο. Μπορεί να μην μου άρεσε, αλλά θα το πω τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε. Δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Το έχω κρατήσει πάντοτε. Αυτό είναι μια. Για μένα είναι ένα ηθικό σημείο στην καθημερινότητα αυτό που λέω. Γιατί σας θυμάει ο κάθε άνθρωπος την οντότητα. Βλέπω και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί από αυτούς τους μουσικούς που ξέρουμε και από αυτούς που φύγανε περνούσαν να πάρουν βιβλία. Έχουν κάνει παιδιά ντοκτορά από τη βιβλιοθήκη μου που είχα στοιχεία, βιβλία. Καταλαβαίνεις. Οπότε για να επανέλθω στο ερώτημα της μίας μέρας από τη ζωή σας. Ωραία. Λοιπόν. Έχω μπροστά μου διάφορα κείμενα ανάλογα ποιο θέλω να δω. Τώρα τελευταία διαβάζω τον Ιώζεφ Ρότ, ας πούμε. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Μεσοπόλεμος, όλη αυτή η κατάσταση, διότι πολλά πράγματα της μουσικής και του κινηματογράφου, της λογοτεχνίας ξεκίνησαν από εκεί και με ενδιαφέρει. Μετά τώρα άρχισα λίγο να κοιτάω πάρα πολλά από αυτά που είχα μισοαφήσει, δηλαδή μισοτελειωμένα. Mm-hmm. Είτε κομμάτια μουσικά που είχα γράψει με λόγια. Γιατί πολλές φορές στηρίζομαι σε ένα κομμάτι, σε ένα ποίημα ή σε μια φράση. Mm-hmm, πως έχω κάνει ένα κομμάτι πάνω σε φράσεις του Ηράκλητου, ας πούμε. Ή του Μπέκετ, ένα ποίημα που έχω μεταφράσει. Πολλές φορές λειτουργώ έτσι, με την ποίηση, με την εικόνα ή με δικά μου κείμενα κτλ. Και είναι σκορπισμένα μερικά και ανάλογα με τη διάθεση μπορεί να δουλέψω κάποιο ή να μην δουλέψω και να το δώσω για δημοσίευση ή για βιβλίο. Αλλά το σταματώ αυτό γιατί νομίζω ότι από εκεί και πέρα είναι όλα πράγματα της καθημερινότητας. Υπάρχει μια αιμονή. Τι να κάνω. Δεν τα αφήνω. Τι άλλο μέσα στη μέρα. Έχω στο σπίτι ένα πιάνο όρθιο, αυτό που είχα από μικρό παιδί. Και έχω και το Studio Q που πηγαίνω. Το έχει ο Γιάννης Μαυρίδης, ένας πολύ καλός φίλος, ο οποίος με αφήνει και παίζω και εκεί, διότι το δικό μου έχει πάθει λίγες ζημιές και δεν μπορώ. Οπότε πηγαίνω και εκεί μερικές φορές, συναντώ τους φίλους. Πίνουμε καφέ με τον Χρήστο Γερμένογλου. Παλιά είχαμε και το σύλλογο jazz, μαζευόμασταν πιο συχνά. Εντάξει, είμαι στο κέντρο. Αυτό δεν με διευκολύνει. Η ερώτηση έχει ως σκοπό μία δεύτερη ερώτηση, σε δεύτερο ας πούμε κείμενο. Πώς γίνεται να παραμένετε active μετά από τόσα χρόνια? Ή το κάνετε επί τούτου, το κάνετε από ανάγκη, δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ και απλά σας βγαίνει όχι, φυσικά? Όχι. Υποχρέωση δεν υπάρχει καμία στην τέχνη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Νομίζω όμως ότι είναι, όπως έχει πει ο Μπρακ, ένα πολύ ωραίο αφορισμό, ας πούμε, ότι «avec l'âge, l'art et la vie ne font qu'un». Δηλαδή, καθώς περνάει ο χρόνος, η τέχνη και η ζωή γίνονται ένα. Είναι μια πολύ ωραία φράση που πιστεύω ότι σιγά-σιγά έγινε και σε μένα. Δηλαδή, δεν το ξεχωρίζω πια από όλοι. Γιατί μπορεί να περπατώ στον δρόμο και να κάνω ένα ποίημα ή να σκεφτώ μια φράση. Πολλές φορές κάθομαι σε ένα μπαλκόνι και μου λέω: «Γερή, τι κάνεις?» Λέω: «Παίζω μια συναυλία». Μπορώ να παίξω όλη τη συναυλία. Ο Χρήστος τρελαίνεται που με ακούει. Επειδή δεν τα γράφω, τα γράφω έτσι.
Δηλαδή μπορώ να, την ώρα που κάθομαι σε ένα μπαλκόνι, μπορώ να σκεφτώ όλο το κομμάτι και το σόλο. Αυτό μου αρέσει να το κάνω, σαν να παίζω μια φανταστική βραδιά, ας πούμε, κάπου. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, και άλλοι πρέπει να το κάνουν, δεν είναι τόσο πρωτότυπο, εντάξει. Μα νομίζω ότι σε σύνθεση γενικά λένε ότι όταν το έχεις εδώ, θα βρεις τον τρόπο να το, να το παράγεις με κάποιον, να το παράξεις με κάποιον τρόπο. Και βέβαια, ακόμα τώρα σας ακούμε πολύ συχνά, έχετε ένα ντουέτο εκτός των άλλων. Ζω με τη Γεωργία Σιλέου, έχουμε συμπληρώσει 25 χρόνια. Κάποιοι φίλοι μου λένε, καλά που ήρθε στη λέω και σε έβαλε λίγο στην κλασική μουσική. Λέω, θα παίξει λίγο και κλασική στο τέλος. Εντάξει, θα παίξω κάτι που μου αρέσει. Ναι. Μπορεί να είναι του Τζον Ντόλαντ κάτι, μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Εντάξει, εύκολα κομμάτια, δεν έχει σημασία. Οπωσδήποτε είχε σημασία γιατί έχει κάνει κλασική. Είναι άλτο που έχει σπουδάσει στο παντού. Οπότε έπρεπε να κάνω κάποια τραγούδια, κάποια άλλα. Οπότε έγραψε και τέτοια. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνομαι ότι το στοιχείο του. Ο καθένας λειτουργεί και μόνος του και μαζί, κατάλαβες. Υπάρχει αρκετά ο ελεύθερος αυτοσχεδιασμός μέσα στο project. Ή και αν είναι κάτι λεγόμενο ομαλό, έχει ένα σημείο στο οποίο μπορεί κάτι να γίνει απρόπτα. Okay. Θέλω να αφήνω το απρόπτο, ακόμα και. Γιατί η έννοια είναι ότι για μένα ότι υπάρχει ένας ανήσυχος λυρισμός. Δηλαδή, όχι γλυκανάλατος, ούτε μόνο συναισθηματικά τρυφερός. Να υπάρχει και μια ανησυχία. Πώς γίνεται αυτό? Ο καθένας θα το βρει. Μπορεί να γίνει με την κάθετη πλευρά, με την αρμονική, μπορεί να γίνει με το απρόπτο, μπορεί να γίνει με το συνδυασμό κρουστών ή άλλων οργάνων. Μ' αρέσει να υπάρχει αυτή η... Αρμονικά πάντως, ακούγοντάς σας, το παρατήρησα αυτό, ότι υπάρχει έτσι... ναι μεν λυρισμός, αλλά με μία δωρική, ας πούμε. Εντάξει, τώρα πήγαμε, με επηρέασε η λιτότητα, φαίνεται, της εποχής. Αλλά ομολογώ ότι φιλοσοφικά με ενδιαφέρει, ναι. Ναι. Από το Σατί ακόμα, που είναι καταπληκτικός. Ναι. Και μεγάλη θητεία στη free μουσική, έτσι, στη free jazz. Ναι, εκείνη ήταν η εποχή, αμέσως μετά τη Χούντα, αν δεν έπαιζες free, μου φαινόταν λίγο... Γιατί όμως αυτό? Ήταν ο μόνος τρόπος να σπάσουμε τα φράγματα, δηλαδή. Δεν γινότανε. Έπρεπε να φύγει κάτι. Καθυστερήσαμε με τους υπόλοιπους free, αλλά διαμορφωνόταν η ευρωπαϊκή σκηνή τότε. Και η ευρωπαϊκή σκηνή είχε αμέσως, είχε πάρει από την Αμερική την ελευθερία αυτή και είχε την κλασική παιδεία. Και είχε και τη λεγόμενη contemporary music. Η σύγχρονη μουσική δηλαδή επηρέασε πάρα πολύ. Βέβαια, ναι. Είχε να κάνει δηλαδή με τις αναφορές που είχατε εκείνη την εποχή ή είχε να κάνει και με μια κοινωνική ανάγκη που προέκυπτε από την πολιτική κατάσταση της χώρας. Δηλαδή μια ανατροπή μέσα από τη free jazz που σπάει τις φόρμες. Ακριβώς. Δεν νομίζω όμως ότι ήμασταν πολιτικοποιημένοι. Εγώ τουλάχιστον δεν ήμουνα με αυτή την έννοια. Το αισθανόμουν όμως, όπως λες σωστά, από το κλίμα, από τον περίγυρο, ναι. Αλλά όχι ότι έπρεπε αυτό να αποτελέσει κάποια μορφή ομάδας ή κόμματος ή συλλόγου που θα κάνει μόνο αυτό το πράγμα. Όχι, αυτό είναι ελεύθερο. Ναι. Okay. Όπως είναι ελευθερία στη μουσική, είναι ελεύθερος και ο καθένας. Και από όσο ξέρω, με το Φλόρο Φλωρίδη είχατε πολύ κοινή πορεία. Ξεκινήσαμε τότε, καθίσαμε αρκετά χρόνια, μετά ο καθένας... Άλλωστε είναι στη Γερμανία πολλά χρόνια ο Φλόρος, στο Βερολίνο.
Τώρα, μία ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Βλέπετε την jazz σκηνή πώς εξελίσσεται. Βλέπετε τους νεότερους. Αντιλαμβάνομαι ότι στα μάτια σας μπορεί εγώ να φαίνομαι νέος, αλλά και στα δικά μου μάτια υπάρχουν πολύ νεότεροι. Νεότεροι, ναι. Που τους θαυμάζω και ζηλεύω και πράγματα που κάνουν. Το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Ναι. Ερχόμενος από όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι, ναι. Τι θα μπορούσατε να πείτε, να συμβουλέψετε τους νεότερους? Η βασική συμβουλή είναι να βάζει κανείς την υπογραφή του σε αυτό που κάνει. Δηλαδή να μην χρειάζεται ούτε να αντιγράψει. Μπορεί να ξεκινήσαμε όλοι αντιγράφοντας, μαθαίνοντας, αλλά ακολούθως ο καθένας έχει και πιστεύω ότι τους πιο πολλούς που γνωρίζω έχουν μια καθαρά δική τους υπογραφή στο έργο. Αυτό που λέω σε πάρα πολλούς είναι μην αφήνετε και τις άλλες τέχνες. Μην βουλιάζετε μόνο στη δική σας. Τους έχω δώσει βιβλία, τους έχω δώσει σύγχρονη μουσική. Ας πούμε, τον Γιάννη Χρήστο τον έχω χαρίσει παντού. Πάρτε και δείτε τι κάνουν και οι παλιοί επαγγελματίες. Δείτε όμως και τι κάνουν, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι που πρόκειται από διάφορες χώρες. Τι κάνουν οι Ιταλοί, πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Λέμε οι Νορβηγοί, ξέρω εγώ. Δείτε τη λογοτεχνία ή την εικόνα. Γι' αυτό και όταν είπα πριν ότι στο Πανεπιστήμιο που είχα κάνει μαθήματα μουσική και κινηματογράφου και κάποια σεμινάρια, ήταν πάρα πολύ ενδεικτικό αυτό το τι μπορεί να κάνει ένας βλέποντας την εικόνα. Όχι να κάνει για μια ταινία εμπορική, ας πούμε, ναι. Μια ταινία που έχει μια άλλη ροή, ας το πούμε. Ναι, ναι. Επομένως, όλα μπορούν να τους επηρεάσουν και να μην μείνουν μόνο, ας πούμε, στο περίφημο songbook ή στα standards, διότι και, ναι. Αυτό που λένε όλοι οι σπουδαίοι και ο David Baker στο βιβλίο του, αφού τελειώσει ένα πάκο τόσο αφουμάτης, στο τέλος λέει ξεχάστε τα και παίξτε. Ναι, αυτό ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλει κότσια. Θέλει χαρακτήρα. Γιατί όχι, όποιος μπει μέσα πρέπει να μπορεί να βγάζει το κεφάλι να ξαναβάζει μέσα. Σωστό. Μελετάτε καθόλου? Δεν έχω μελετήσει ποτέ. Παίζω. Θεωρώ ότι πρέπει να παίζει κανείς. Κουτσά, στραβά, λίγο. Απλά δηλαδή κάθεστε στο πιάνο και παίζετε. Ναι, δεν έχω κάνει. Σταματάτε όταν μελετάτε σε κάποια σημεία που αισθάνεστε ότι πρέπει να επαναλάβετε? Ναι, βέβαια. Αν μπορούσαμε να το πούμε αυτό, μελέτη δηλαδή. Ότι η μελέτη δεν είναι κάποια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν είναι κάποια μέθοδος που πρέπει να ακολουθήσετε από το Α στο Ω με κάποιο. Απλά παίζετε και αφήνετε τη στιγμή. Αποκτάς μια δική σου μέθοδο. Σωστά. Αν θέλεις, ξέρω εγώ, να λειτουργήσεις στις άκρες ή μπρος του πιάνου. Δηλαδή, είναι πολλά πράγματα που δεν αφορούν ούτε κλίμακες ούτε συγχορδίες. Ναι. Μπορεί να αφορούν αυτό που είπα. Ας πούμε αυτό το κομμάτι για τον Ηράκλειτο, πήρα την φράση του «Οδός άνω κάτω, μία και αυτή». Η οδός άνω κάτω είναι εκεί, δηλαδή μπορεί να είναι και λίγο μόνκ αυτό, αλλά είναι, σωστά. Είναι καταπληκτικός φυσικά και ο μόνκ δεν είναι τυχαίος ότι είναι ο πρώτος που μου άρεσε πολύ. Βέβαια. Ανατρεπτικός. Και πολύ συγκεκριμένος και λιτός. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι επειδή έρχεστε από τη Θεσσαλονίκη και σε όλες μας τις κουβέντες ξέρω ότι σας έχει καθορίσει αυτή η πόλη, ναι. Είστε εκεί, εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα, πολλές φορές νιώθω ότι ως προς την τζαζ πάντα, είναι σαν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη να είναι δύο δορυφόροι που δεν συναντώνται ποτέ. Έχουν φύγει πάρα πολλοί από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Αλλά και αυτοί που φεύγουν, πάνε στη μία πόλη, είναι σαν να ξεχνάνε. Δηλαδή, σαν να μην υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ μας, σαν να μην ανταλλάσσουμε. Νομίζω ότι παλαιότερα ήταν πιο εύκολα. Δυσκόλεψαν με τα οικονομικά θέματα. Γιατί. Θεωρείτε ότι είναι αυτό. Εγώ να έρθω εδώ στην Αθήνα για να μείνω 2-3 μέρες, είναι ένα κόστος για να παίξεις κάπου ή να κάνεις. Δεν το αντιμετωπίζουν τα κλαμπ αυτά. Εύκολα. Βέβαια μπορεί να έρθουν άλλοι από το εξωτερικό, αλλά έχουν ίσως άλλη ελπίδα. Δεν νομίζω. Τώρα ουσιαστικά έχει ανοίξει. Πάρα πολλοί Έλληνες παίζουν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Τότε παίζαμε ελάχιστοι. Ήταν 3-4 που παίζαν έξω. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Πολλοί μείναν έξω. Ξέρεις, και δικοί σου συνεργάτες και δικοί μας όλοι μένουν έξω. Άλλοι πάλι σπουδάζουν, γυρίζουν.
ξαναφεύγουν. Δηλαδή υπάρχει μια ελευθερία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλιτώσαμε τα διαβατήρια, τις βίζες. Τώρα να μην σου πω πώς πηγαίναμε στο Ανατολικό Βερολίνο, πώς καλούσαμε από την Πολωνία μουσικούς, πώς ερχόταν από την Ουγγαρία ο Λάκατος. Δύο μήνες πριν βίζες, πράγματα. Για να έρθει ο Ζόμερ, τότε που κάναμε το δίσκο με το Πράξης, με τον Γιαννουλόπουλο, έπρεπε να γίνουν στην πρεσβεία απίθανες συναντήσεις. Δηλαδή αυτό τώρα έχει τελειώσει. Ο καθένας μπορεί να φύγει και να πάει να παίξει όπου θέλει. Σας βοηθούσε όμως το κράτος? Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί κάποια φορά να υπήρχε κάποια... Μάλλον ήταν το Γκέτε που βοηθούσε τότε. Το Ινστιτούτο Γκέτε, με την ωραία του αίθουσα και με τους Γερμανούς που ερχόταν, πιο συχνά ερχόταν. Οι άλλοι όχι, οι Αμερικανοί ερχόταν, παίζαν και φεύγαν, ας πούμε. Δεν κάναν συνεργασίες. Ενώ οι Γερμανοί είχαν αυτή τη διάθεση για να δημιουργήσουν κάτι άλλο. Ήθελαν να βγει από τη Γερμανία, γιατί είχαν και τους Ανατολικούς, που παίζανε πολύ πιο άγρια επίσης, γιατί και αυτοί είχαν το πρόβλημα. Η μεγάλη free jazz είναι Ανατολική Γερμανία. Σωστά. Έχουμε συνδέσει με το Βερολίνο, αλλά δεν ξέρουμε ποια πλευρά. Βερολίνο είναι. Και στις δύο πήγαινα. Ναι. Ετοιμάζετε κάτι αυτόν τον καιρό? Πέρυσι ηχογραφήσαμε ένα δίσκο με ντουό με τον Χρήστο Γερμένολου, το Ping Pong. Πείτε μου αν έχετε την καλοσύνη λίγο σε αυτό που, συγγνώμη που σας διακόπτω. Όχι. Για ένα δίσκο που ηχογραφήσατε και από την αρχή μέχρι το τέλος κρατήθηκε όπως αυτό είναι το Piano Voices. Έχω μια σειρά που λέγονται Piano Oracles, Piano Contacts, Piano Cellul. Τώρα το έκανα Voices, γιατί κάθε κομμάτι ήθελα να έχει μια άλλη φωνή. Και σκέφτηκα εκεί την ώρα που έπαιζα, έκανα μια σκηνοθεσία που λένε στον κινηματογράφο. Γιατί μου αρέσει αυτή η έννοια. Ναι. Γιατί και στο βοβό κινηματογράφο κάνει σκηνοθεσία της μουσικής. Δεν μπορείς μόνο να είναι μουσική, πρέπει να είναι σκηνοθετημένη. Οπότε, εκτός από το πρώτο κομμάτι που μου έφυγε το πετάλ και έγινε αγκάπ, έπαιξε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, έκανα διάλειμμα, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδο, κάπου one take, έτσι. Ναι, one take. Όλα one take και έγινε βινήλιο. Τι είναι τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη που λέγονται το pick-up. Το pick-up. Ναι. Έχουν μανία με το pick-up, έχουν ένα ωραίο μέρος. Οπότε αυτό είναι το ένα project. Αυτό είναι το ακριβώς πέρυσι που βγήκε. Και το ping-pong που σας διέκοψα. Και το ping-pong λίγους μήνες πριν. Με το Γερμανό. Με το Γερμανό. Αυτά είναι τα δύο τελευταία. Και από live εμφανίσεις. Από live στο Duente έχουμε κάνει 2-3. Και... Έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας εκεί. Ναι, είναι πολύ ωραίο μέρος, πάρα πολύ ωραίο μέρος, στο κέντρο και είναι τώρα στην τρίτη προς τέταρτη χρονιά, που είναι πολύ σοβαρό που κράτησε, λόγω όλων των καταστάσεων και λόγω αυτού που συζητάμε, πόσο ενδιαφέρον υπάρχει να πάει να ακούσει κανείς και κυρίως το live, εκεί μετράει. Και τις άλλες μέρες έχει μουσικές ωραίες, αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν είναι το live έχει περισσότερο. Αισθανθήκατε ποτέ την ανάγκη, η προσπάθειά σας, η δική σας του χώρου όπως το Duente, άλλων συναδέλφων σας, να στηριχτεί από κάποιο κρατικό φορέα προκειμένου να συνεχίσει να υπάρχει? Έχουμε πιστεί ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση και δεν μπορώ να φάω πάλι τα μούτρα μου με αυτούς τους ανθρώπους. Το πάλι, δεν είναι. Το παλέψατε δηλαδή. Δεν είναι. Έχω κάνει πόσες φορές προτάσεις στο Δήμο, σε αυτά δεν είναι. Περιφέρεια, Δήμο, είναι τίποτα. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει έκθεση, διεθνής έκθεση. Όλα αυτά έχουμε κάνει. Πανεπιστήμιο, διεθνής έκθεση, μουσεία, Δήμος, περιφέρεια. Σε όλα είχαμε κάποτε, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Δεν νομίζω ότι φταίει το οικονομικό. Νομίζω ότι φταίει αυτό που είπα από τη λέξη, είναι λίγο βαριά, αλλά δεν βρίσκω άλλη. Είναι η λέξη άσχετη. Δηλαδή δεν έχουν σχέση με το θέμα, μην το πάρουμε κάπως αλλιώς. Κι εγώ είμαι άσχετος με την ιατρική, τι να κάνω. Δηλαδή δεν είναι προσβολή, πιστεύω. Δεν κατέχουν τίποτα από αυτά. Δεν πιστεύουν ότι είναι καν τέχνη, νομίζω. Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν μασάμε εμείς οι μουσικοί. Δεν μασάμε, το δημιουργούμε. Ούτε συζήτηση. Ούτε συζήτηση. Διδάσκεται αυτόν τον καιρό, διδάσκεται, αλλά διδάξατε πολύ καιρό. Όχι, στον κινηματογράφο δίδαξα και έχω κάνει σεμινάρια, καμιά φορά με κινηματογράφο και μουσική, με αυτοσχεδιασμό. Στο Ιόνιο είχα πάει για ένα μικρό παλιά με τον Δημητριάδη, ο Μνιέστρης που είναι και αυτός εκεί. Είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει κοντά τους, ξέρω, πολλά χρόνια. Πολύ. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που έγινε αυτό που ξεκίνησε ως πείραμα και έχουμε τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι.
Ωραία, κύριε Παπαδημητρίου, θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς που ήσασταν εδώ και δεύτερον εκ μέρους όλων των νεότερων μουσικών της jazz, θέλω να σας ευχαριστήσω διπλά για όλη αυτή την πορεία και αυτή την κληρονομιά που δημιουργήσατε και έχουμε την ευκαιρία εμείς να την απολαμβάνουμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και το δέχομαι. Να είστε καλά.